δημοτικές διαπλοκές συνέχεια και τώρα πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Δεν θα μπούμε στα θέματά μας, θα πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Έχουμε κρατήσει κανένα δύο θεματάκια για το τέλος, γιατί όπως σας είπαμε έχουν ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα αυτά που έγιναν χθες στο Ελληνικό. Όμως έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Επικοινωνία FM τον Δήμαρχο της Αιγαίας Βαρβάρας, μετά από αρκετό καιρό η αλήθεια είναι, τον κύριο Γιώργο Καπλάνη, για να πούμε και γενικότερα τα της αυτοδιοίκησης, αλλά βέβαια και για τον Δήμο του. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλώς σας βρήκα. Εμένα σαν χθες μου φαίνεται. Ναι, όχι, αφού είμαστε πολύ ελεγμένοι. Το βλέπω. Από την προηγούμενη φορά. Μπαίνεις μέσα. Βλέπω και αυτό φαίνεται δηλαδή. Φαίνεται από το χώρο, από εσάς, από την ψυχολογία που υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έζησα δηλαδή εδώ την τελευταία φορά που ήρθα. Θυμάμαι δύσκολες στιγμές που περνούσατε και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνατε να κρατήσετε και την. Και το σταθμό ανοιχτό και την δική σας τη ζωή, έτσι. Ναι. Και είναι σημαντικό, χαίρομαι δηλαδή που βλέπω ότι σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και αυτό μπορεί να αποτελεί δηλαδή μια όχι σημαντική μόνο εξέλιξη για εσάς τους εργαζόμενους και μια επιτυχία και της, και της Δημοτικής Αρχής εδώ που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, αλλά ας αποτελέσει και έναν οδηγό γενικότερα για την αυτοδιοίκηση. Για μας είναι καλό που αναγνωρίστηκαν και οι ηρωισμοί μας. Γιατί κάποια στιγμή κάναμε τους ήρωες, πραγματικά. Συγχαρητήρια. Χρειάζεται τελικά γι' αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε πρώτα τα γενικότερα της αυτοδιοίκησης. Τα συζητάγαμε και τώρα εκτός αέρα, καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και όλα τα υπόλοιπα, φαίνεται να είναι σε οριακά σημεία. Είμαστε μπροστά σε αλλαγές και πάλι. Πιθανότατα αναγκαίες όμως. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα αναγνωρίζετε κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, είτε σε επίπεδο θεσμικό, όπως θέλει η ΚΕΔΕ και το ζητάει η αυτοδιοίκηση δηλαδή, είτε και σε επίπεδο πολιτικό, όπως είναι οι αλλαγές του εκλογικού συστήματος, που δεν ξέρω αν το θέλετε και τόσο πολύ. Πώς τα βλέπετε αυτά? Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε και να βελτιώνουμε έτσι, και τις υπηρεσίες εμείς που παρέχουμε, αλλά και το κράτος να βελτιώνει το θεσμικό του και νομοθετικό του πλαίσιο. Νομίζω ότι ό,τι γίνεται μέσα από συνεργασία και από συνεννόηση γίνεται για να βοηθήσει και να βελτιώσει τα πράγματα γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, μόνο κουβέντα δεν γίνεται. Δεν νομίζω κανείς από εμάς να ξέρει τελικά τι σχεδιάζει και τι σκέφτεται το Υπουργείο για τον εκλογικό νόμο. Αν δεν το πει, πώς θα το ξέρει? Αν δεν το πει. Απλά. Και εγώ, όπως και εσείς, ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση της κυβέρνησης η απόφαση να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή του εκλογικού νόμου. Η οποία φαίνεται να είναι και μετάκλητη και ίσως και αυτό έχει δημιουργηθεί και αυτή η ρήξη, η ΚΕΔΑ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποχωρεί από τις συζητήσεις. Κάπως έτσι φαίνεται, ναι, ότι η απόφαση είναι αμετάκλητη. Τώρα τι ακριβώς όμως σχεδιάζει η κυβέρνηση δεν το ξέρω. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα πρέπει να είναι ένα εκλογικό σύστημα που να εξασφαλίζει το ότι οι Δήμοι θα μπορέσουν να διοικηθούν. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι καλός ή κακός. Πάντα οι Δήμοι, επειδή έχουν και αυτή την άμεση σχέση με τον κόσμο, με τους πολίτες, με την καθημερινότητα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος ή και ο Δήμαρχος έχει μια καθημερινή ανασχόληση και λύνει θέματα τα οποία δεν είναι και στη δική του την αρμοδιότητα. Τι να θυμηθούμε, θυμόσαστε εκείνες τις εποχές όταν πρωτοξεκινούσαμε να στήσουμε τα δημοτικά, ας πούμε, παντοπολία. Δυστυχώς για τη χώρα που έχουμε φτάσει σε αυτό, το λέγαμε και τότε. Θυμάστε τότε η κυβέρνηση και το ελεκτικό συνέδριο δεν μας ενέκρινε τους προϋπολογισμούς. Τι ζούσαμε εκείνες τις εποχές. Άρα λοιπόν αυτή η αμεσότητα πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να κινδυνεύσουν να μην μπορούν να διοικηθούν οι Δήμοι, έτσι, να μην κάνουν κανένα έργο, να μην εγκρίνουν προϋπολογισμούς. Είναι πράγματα που, ξέρετε, συμβαίνουν αυτά. Γιατί καμιά φορά οι εσωτερικές μας επιθυμίες των συμβούλων, των συνεργατών μας όλων, θεμητές βεβαίως από μια άποψη και οι φιλοδοξίες, δημιουργούν καμιά φορά εσωτερικές εντάσεις που οδηγούν εδώ που έχεις πλειοψηφία στο να είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακριβώς. Πολύ δε περισσότερο όταν δεν υπάρχει αυτό. Το ερώτημα είναι αν έχουμε φτιάξει μια τέτοια πολιτική κουλτούρα που να αντέξουμε τόση δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται επιτέλους και για τη χώρα. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν υπάρχουν σε κάποια πράγματα μια εθνική στρατηγική. Έτσι. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι δεν την έχουμε αυτή την πολιτική κουλτούρα. Απ' την άλλη όμως. Μπαίνει και το ερώτημα. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να τη φτιάξουμε. Ναι. Θα ματώσουμε, η αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Απλά ας επιλέξουμε όμως και την περίοδο. Ναι. Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος. Πιθανότατα. Σήμερα να κάνουμε πειραματισμούς για το αν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τώρα που πρέπει να συνεννοηθούμε. Ναι. Αλλά το παράδειγμα δεν θα το δώσουμε ίσως εμείς από τα χαμηλότερα. Πρέπει να το δώσουν από τα πιο ψηλά
έτσι ώστε και ο τελευταίος πολίτης να καταλάβει ότι πλέον η συνεννόηση και η συνεργασία είναι πρώτη μας επιδίωξη και μέλημά μας, έτσι ώστε να ελπίζουμε ότι η πόλη μας αλλά και η χώρα μας θα προοδεύσει. Ναι. Πάντως ένα δείγμα γραφής είναι η συνεργασία που επιτεύχθηκε και συμμετείχε ο κ. Καπλάνης στις διεργασίες στην ΠΕΔΑ. Έτσι. Ναι. Αυτό πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για το πώς μπορεί να... Όταν δείχνεις μια υπευθυνότητα και μια σταθερότητα σε αυτό έτσι που έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Βεβαίως, έχει πάει πολύ καλά. Και όταν υπάρχει σεβασμός στις απόψεις και συζητάμε όχι πολύ, λίγο και αξιοπρεπώς μεταξύ μας, ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά ξέρετε, και αυτό όμως πρέπει να έχεις μια κουλτούρα, να έχεις μια παιδεία, να έχεις μια φιλοσοφία. Εγώ θυμάμαι τον πρώτο καιρό, ας πούμε, όταν ξεκίνησε αυτή η συνεργασία, είχε πολύ λιδωρηθεί από κάποιους. Όμως, είχε αγχώσει αρκετούς. Και πάρα πολλούς είχε αγχώσει. Έδειξε όμως ότι οι άνθρωποι που είχαν αυτή την ευθύνη, με πολύ υπεύθυνο τρόπο και συνεννοούνται και συνεργάζονται και συνεχίζουν να συνεργάζονται θετικά. Τέτοια παραδείγματα λοιπόν, μεμονωμένο. Ναι. Και γι' αυτό και όχι μόνο, και διαφορετικού ύφους. Και διαφορετικού ύφους. Οι τρεις παρατάξεις που συνεργάθηκαν δεν θα κοντραριστούν σε κάποιες εκλογές όταν θα έρθει η ώρα. Ενώ σε ένα Δήμο. Σωστά. Θα έρθουν αντιμέτωποι σίγουρα κάποια στιγμή. Βέβαια, καλά. Καταρχάς, είναι διαφορετικό. Καταρχάς, νομίζω είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι στην αυτοδιοίκηση. Μας ακούνε άνθρωποι που ασχολούνται με αυτοδιοίκηση. Ξέρουν ότι οι μεγαλύτερες μάχες δεν γίνονται μόνο στα συμβούλια τα τοπικά. Γίνονται και με τους εσωτερικούς αντιπάλους ή και με τους ανθρώπους που έχεις μια κοινή πολιτική φιλοσοφία, κουλτούρα και πολιτική θέση. Έτσι. Οι πιο σκληρές μάχες δυστυχώς. Έτσι γίνεται. Και είμαστε και σε μια εποχή, αυτούς τους μήνες εννοώ τώρα, που θα το δούμε σε πάρα πολλές. Ζεσθενόμαστε. Ναι. Διμερισίες. Από εμείς έχουμε δουλειά τώρα. Έτσι. Έχουμε δουλειά και σε αρκετούς δημοσιογράφους. Αυτό βεβαίως όμως πρέπει να σας πω κατά την άποψή μου ότι ο κόσμος το προσπερνάει και δεν δίνει καμία απολύτως σημασία. Ίσα-ίσα που το κατακρίνει με πολύ, πιστεύω, έντονο τρόπο. Γιατί οι ανάγκες των συμπολιτών μας δεν έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά. Τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα. Ίσως έχουν χειροτερές. Η αβεβαιότητα, η ανεργία. Mm-hmm. Ξέρετε τι γίνεται. Και σου λέει ο άλλος, όχι, στρωθείτε κάτω. Και βρείτε τα. Και δουλέψτε. Έτσι. Και βρείτε τα. Έτσι. Δουλέψτε. Βρείτε τα για να δουλέψτε. Και ξέρει ο άλλος ότι δεν μπορείς να του τάξεις έργα, δεν μπορείς να του τάξεις σήμερα μεγαλεία. Δίνεις μια μάχη για να τον στηρίξεις, να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Για να μπορέσει να επιβιώσει. Για να γίνονται αυτό. Με αυτό ασχολούμαστε. Έτσι. Αυτή γι' αυτό και πλέον, όπως λέμε και εδώ, αλλά παραδέχονται και περισσότεροι από τους καλεσμένους μας, το 2019 εκείνο που θα κριθεί είναι το πώς θα έχει καταφέρει μια δημοτική αρχή σε αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έτσι, πέρα από την κοινωνική στήριξη, γιατί και αυτό είναι το επόμενο, έτσι, η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει ένας Δήμος, και αυτό θα είναι το μεγάλο στίχημα το 2019. Βέβαια. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά για την Αγία Βαρβάρα. Σε εσάς θα έχετε ζητήματα, τώρα θα έχετε διμερισίες τον επόμενο μήνα. Βλέπετε, η παράταξη είναι σε καλή κατάσταση, πώς τα βλέπετε? Να σας πω με καθαρότητα. Με καθαρότητα. Δεν θα υπάρξει κανένα. Δεν θα υπάρξει. Όχι. Νομίζω ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους, τους υπόλοιπους συμβούλους και συνεργάτες και τον κόσμο που τους εμπιστεύτηκε. Είναι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη να δουλέψουν και είτε κάποιος έχει ένα τίτλο είτε δεν έχει, δεν κρίνεται από τον τίτλο, κρίνεται από τη διάθεσή του να προσφέρει, να δουλέψει, να εργαστεί, να βάλει και αυτό σε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Εγώ όλους το έχω και έναν πολύ φρέσκο και ανανεωμένο συνδυασμό από τις προηγούμενες φορές, που πραγματικά οι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν και να δουλέψουν ανεξάρτητα από τις θέσεις, τους τίτλους και τα αξιώματα. Τα αξιώματα τα δίνει ο κόσμος και η δουλειά και ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ο καθένας, ζητώντας την ψήφο του συμπολίτη και τη συμπολίτησάς μας και τιμώντας τον εκείνος με την ψήφο του και την αναγνώριση που του δίνει, έτσι ώστε να τον εκλέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα παίζει και ρόλο αν έχει μπει στο μυαλό κάποιου να διεκδικήσει άλλα πράγματα στις επόμενες εκλογές. Αν δεν το έχετε αυτό, είστε από τους τυχερούς. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ την προηγούμενη φορά είχα πάρα πολλούς συνυποψηφίους. Κοντεύαμε να φτάσουμε τον αριθμό 10, ας πούμε. Οριακά δεν το φτάσαμε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οι φιλοδοξίες του καθενός είναι θεμητές. Έτσι. Την απόφαση την παίρνουν όμως οι πολίτες. Και οι πολίτες κρίνουν κάθε 5 χρόνια. Θα έρθει ο καιρός, νωρίς είναι ακόμα. Για κάποιους μπορεί να είναι
Μπορεί να φτάσαμε δηλαδή ανάλογα ήδη σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οι εξελίξεις θα είναι τόσο πυκνές και στο γενικότερο πολιτικό επίπεδο. Και, δεν και στην και καθημερινότητά μας. Δεν ξέρουμε και το εκλογικό σύστημα. Έτσι, έχουμε μπροστά μας να δούμε πολλά πράγματα μέχρι το 19 που θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές. Ωραία. Έχουμε πολλά και πολλούς υποψήφιους να λένε θέλουμε να είμαστε. Και δεν θα είναι και που θα συνεχίσουν να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι το μόνο που εμένα όμως σας το λέω ειλικρινά που δεν με αγχώνει. Δεν με αγχώνει όχι γιατί είμαι σίγουρος για τίποτα. Αν θα εκλεγώ, αν δεν θα εκλεγώ, αν θα είμαι ή δεν θα είμαι. Δεν το σκέφτομαι αυτό, σας το λέω ειλικρινά. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που ζούμε όλοι κάθε μέρα. Ελάτε μια μέρα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας να δείτε τώρα που υποβάλλουν οι άνθρωποι αίτηση για το κοινωνικό επίδομα τι γίνεται. Και αν κάτσεις να σκεφτείς εσύ τώρα ότι θα είσαι μετά από 2,5 χρόνια υποψήφιος δήμαρχος, ας πούμε. Εμείς, τι αντιμετωπίζουμε. Εμείς που τα βλέπουμε απ' έξω από όλο πώς θέλετε. Αλλά είναι και το δεύτερο είναι το εξής που θέλω να πω με αφορμή την ερώτησή σας. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ανανέωση. Εναλλαγή. Και εναλλαγή. Και να υπάρχει και όριο. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μου δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να διεκδικήσω και να ξαναδιεκδικήσω. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Και θα έλεγα το εξής: αν είναι να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, θα ήταν καλύτερα να βάλουμε θητείες σε όλα όμως τα επίπεδα των εκλεγμένων εξουσιών. Από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Πάνω-πάνω έχουμε. Πάνω-πάνω. Μόνο πάνω, για πρόεδρο πάνω. Δημοκρατίας έχουμε. Να βάλουμε ένα όριο έτσι ώστε να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Να μπορούσαμε, ας πούμε, να κάναμε μια παρέμβαση να δεν υπάρχει τέτοια εκλογική περιφέρεια σαν τη Β' πουθενά στον κόσμο, ας πούμε. Τέτοια πράγματα στρεβλά να τα διορθώσουμε. Αλλά ήμουνα και είμαι υπέρμαχος της θητείας σε όλα λοιπόν τα αξιώματα. Βεβαίως κάτι που δεν υπάρχει, που δίνει λοιπόν τη δυνατότητα σε όποιον θέλει, όσα χρόνια θέλει, να διεκδικεί, να διεκδικεί. Ναι. Για τον εαυτό τα πάντα. Σωτήρες λοιπόν δεν υπάρχουν. Ο κόσμος θα έρθει η στιγμή που θα επιλέξει και το δήμαρχό του και τους συμβούλους του και τους βουλευτές του πάλι και την κυβέρνησή του. Τα πράγματα είναι απλά στη ζωή. Αλλά όμως νομίζω και ολοκληρώνω με αυτό ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει και μια εθνική συνεννόηση για κάποια πράγματα, ας πούμε. Όπως εμείς λέμε στην αυτοδιοίκηση, πρέπει να συνεννοηθούμε και συνεννοούμαστε, γιατί νομίζω ότι το βλέπετε ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ΠΕΔΑ η συνεννόηση είναι εξαιρετική και στα βασικά θέματα διεκδίκησης και στα απλά και στα μεγάλα και στα στρατηγικής σημασίας για την αυτοδιοίκηση. Το ίδιο πρέπει να υπάρχει και σε εθνικό επίπεδο. Ας πούμε για την παιδεία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Και για την εξωτερική πολιτική δεν έπρεπε το ίδιο να υπάρχει. Το παράξενο σε αυτή τη συμμαχία της ΠΕΔΑ, μια και την ξανααναφέραμε, είναι ότι συμμετέχουν και παρατάξια που είναι στην αντιπολίτευση και παράταξη που είναι στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Και στον ίδιο Δήμο. Και στον ίδιο Δήμο. Και, στον ίδιο Δήμο. Και συνεννοούνται. Και συνεννοούνται. Αυτό είναι σημαντικό όμως. Είναι σημαντικό και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς που πρέπει να το τονίζουμε. Για όλα γιατί τα δεν είναι εύκολο. Έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, είναι εύκολο σε ένα τοπικό δημοτικό συμβούλιο να πας να διαφωνήσεις για κάτι. Ναι, προφανώς. Το δύσκολο, το έχουμε κάνει εμείς όμως, το δύσκολο είναι σε κεντρικό επίπεδο να συμφωνήσεις στρατηγική. Και όμως εκεί το έχουμε κάνει πολύ πιο εύκολο από ό,τι στα δημοτικά μας συμβούλια. Έτσι, αυτό καλά. Λοιπόν δείχνει τη στρεβλότητα κάποιων πραγμάτων που λέμε, που μακάρι να μην λειτουργήσουν αρνητικά αν αλλάξει ο εκλογικός νόμος και δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες. Με την αντιπολίτευση τώρα, Δήμαρχε, με τις παρατάξεις αντιπολίτευση έχετε βρει κάποιο κοινό κώδικα επικοινωνίας? Ή βλέπετε ότι είναι κατά και απόλυτη? Στα περισσότερα είναι κατά. Ναι. Και στα θέματα που έχουμε συμφωνήσει σε κεντρικό επίπεδο η αυτοδιοίκηση, είτε ΚΕΔΕ είτε ΠΕΔΑ, θα υπάρχει διαφωνία για να υπάρχει. Δηλαδή κάποιοι από την αντιπολίτευση συμμετέχουν σε κάποιους συνδυασμούς που σε κεντρικό επίπεδο συνεργαζόμαστε κοινά. Και όμως στο Συμβούλιο θα υπάρχει διαφορετική άποψη, παρά ότι υπάρχει μια ενιαία στρατηγική από την αυτοδιοίκηση, ας πούμε. Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγουδάκι γιατί είπαμε πολύ καλό, νομίζω, να πάρετε και εσείς μια ανάσα και θα επιστρέψουμε μετά να μπούμε κανονικά στα θέματα της Αγίας Βαρβάρας, να δούμε πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, να δούμε τώρα αυτά της Αγίας Βαρβάρας σιγά σιγά και κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας βέβαια από τα οικονομικά που πάντα είναι το μεγάλος πανοκέφαλος. Αν και τώρα έτσι όπως έχει γίνει με το παρατηρητήριο, νομίζω ότι έχετε σηκώσει και λίγο τα χέρια ψηλά. Μας τα φτιάχνετε, μας τα φέρετε έτοιμα. Δεν έχουμε πολλά να κοντραριζόμαστε, έτσι δεν είναι? Το τρελό ξέρετε ποιο είναι? Το παρατηρητήριο βεβαίως εδώ και χρόνια, όχι τώρα, ελέγχει τα πάντα. Τους κωδικούς μας,
Προσθέστε εδώ, αφαιρέστε εκείνο. Που πάμε εμείς στα δημοτικά συμβούλια για να συζητήσουμε κάτι που είναι μπούσουλα συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή, και αναπτύσσουμε οι διοικήσεις, τους προϋπολογισμούς του μέλλοντος, το όραμα και οι αντιπολιτεύσεις αναπτύσσουν το πόσο μίζεροι είναι οι προϋπολογισμοί και χωρίς όραμα. Δηλαδή, αυτό είναι παραλογισμός. Εγώ το λέω κάθε φορά βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώσει όσο υπάρχει το παρατηρητήριο. Το δεχόμαστε, δεν το δεχόμαστε, γιατί ξέρετε ότι έχουμε εκφράσει άποψη που λέμε όχι στο παρατηρητήριο. Όχι να μην υπάρχει έλεγχος προς Θεού. Προς Θεού συμφωνούμε, αλλά να ζούμε αυτές, ξέρετε, τις ιστορικές στιγμές, όλα τα δημοτικά συμβούλια, τη μάχη της αντιπολίτευσης με τις διοικήσεις, για το πόσο αναπτυξιακός ή πόσο μίζερος είναι. Για τα μάτια του κόσμου, για... Ναι, ναι, κοροϊδευόμαστε ή κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και τους πολίτες, δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί δεν έχουμε το θάρρος να πούμε ότι είναι μια κοροϊδία. Δεν πρέπει να έρχονται πλέον οι προϋπολογισμοί στα δημοτικά συμβούλια. Και ξέρετε, έχουν και μια ευθύνη πλέον υπάλληλοι σε πολλά θέματα και καλώς έχουν. Έτσι, και καλώς έχουν για να υπάρχει μια σταθερότητα και στη διοίκηση και σε κάποια πράγματα που εφαρμόζει. Εγώ σε αυτά δεν είμαι αντίθετος. Όμως μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα ασφαλής να μπορούν να στυλώνουν τα πόδια. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν. Έτσι, να μην λειτουργούμε ανεξέλεγκτα. Όμως αυτό όμως που συμβαίνει σήμερα είναι πάλι ακριβώς το αντίθετο από το προηγούμενο που συνέβαινε. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια. Κάναμε προϋπολογισμούς με γανθήρια. Δεν μας. Και αυτή για τα μάτια του κόσμου. Ναι, και έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα όμως, έτσι περάσαμε στην άλλη μεριά, που και αυτή δεν είναι καλύτερη. Ίσως ο μεσαίος δρόμος πάντα να είναι λίγο πιο... Φτάσαμε στο σημείο και φαντάζομαι το αναγνωρίζετε και εσείς, και ίσως ήταν και ένα λάθος του υπουργού που έφτιαξε τον Καλλικράτη, γιατί ήταν και δήμαρχος και ήξερε, που αφαίρεσε ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είστε στο μεγαλύτερο βαθμό διαχειριστές της κατάστασης. Κοιτάξτε να δείτε, όχι μόνο στους προϋπολογισμούς, στα πάντα. Ξέρετε καλά τώρα. Προφανώς. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Ένα μολύβι να θέλεις να πάρεις, αν δεν πάρεις έγκριση από τον Επίτροπο και από 10 αρχές, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρεις. Λοιπόν, αυτό είναι η άλλη υπερβολή. Βεβαίως ο τρόπος των προμηθειών καλώς έγινε ηλεκτρονικά. Προφανώς. Να υπάρχει έλεγχος, να, χίλια δυο. Όμως πλέον δεν σήμερα σου λέει να νοικοκυρευτείς, σου ελέγχει και σε ρωτάει γιατί θέλεις να πάρεις το. Δεν μπορείς να διοικήσεις έτσι με αυτούς τους όρους σήμερα και να είσαι και αποτελεσματικός. Και όταν η αυτοδιοίκηση, οι ανάγκες της δεν έχουν αρχή και τέλος, γιατί δεν έχουν αρχή και τέλος οι ανάγκες των ανθρώπων, της τοπικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν μην περνάμε πάλι σε υπερβολή. Άρα για να επανέλθω στα οικονομικά, Της Αγίας Βαρβάρας, μπορείτε και πληρώνετε κανονικά. Ακούστε για αυτό το ερώτημα. Θυμόσαστε εκείνες τις μέρες όταν ξεκινήσαμε εδώ την κουβέντα μας βλέποντας τι γίνεται με το σταθμό, τι ζούσατε εσείς. Εκείνη η αβεβαιότητα που πάντα όμως και εγώ εκείνα τα χρόνια υπήρχε ένα ισχυρό αποθεματικό στο Δήμο που υπάρχει ακόμα και σήμερα, το μεγάλο μας άγχος ήταν ένα δάνειο που είχε ο Δήμος πάρει για να αγοράσει τη Βιοχρώμ, επενδυτικό δάνειο από ιδιωτική τράπεζα. Αυτό για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε το δάνειο. Είναι από τις... Εδώ και λίγο καιρό κοιμάμαι πλέον ήσυχος, γιατί το δάνειο αυτό ρυθμίστηκε με το νόμο της ελληνικής πολιτείας. Το πήρε το παρακαταθηκόν. Με την πρόσφατη ρύθμιση που έγινε πριν από ένα χρόνο. Με τη ρύθμιση που έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Προχώρησε αυτή έτσι, η διευθέτηση με τελείως διαφορετικούς όρους. Και έτσι λοιπόν κοιμάμαι ήσυχος. Αλλά προσέξτε να δείτε. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ να γίνει αυτό. Και τις δύσκολες όμως, και τη δύσκολη όμως χρονιές που δεν είχαμε προχωρήσει στη ρύθμιση, ο Δήμος σταθερά είχε ένα αποθεματικό που τουλάχιστον κρατούσε 2 μισθούς μέσα. Αυτό όμως, έτσι, ξέρετε, είναι μια πολύ σκληρή και μια τιτάνια προσπάθεια που όχι η Δημοτική Αρχή, αλλά όλοι οι συνεργάτες, προσωπικό και Δημοτική Αρχή, το καταφέραμε. Έτσι. Εκμεταλλευτήκατε και τις δύο φάσεις από τα ληξιπρόθεσμα. Βεβαίως, ναι, και τις δύο φάσεις. Και τις δύο φάσεις, να σας πω όμως το εξής για να δείτε τη διαφορά. Η δεύτερη είναι τώρα σε εξέλιξη. Ναι, ότι εγώ αυτή τη φορά χρειάστηκα γύρω στις 200 και κάτι χιλιάδες περίπου για τα ληξιπρόθεσμα, που σημαίνει ότι προχωρούσαμε νοικοκυρεμένα. Ότι δεν δημιουργήθηκαν καινούργια. Δεν δημιουργούσαμε. Δεν δημιουργήσαμε. Μας βοήθησαν και αυτά τα λίγα χρήματα. Αν το ήξερα, μπορεί να είχα κρατήσει και περισσότερα ακόμα. Ναι, αλλά θέλω όμως να σας πω ότι προσπαθούμε. Εγώ παρέλαβα νοικοκυρεμένο Δήμο και συνεχίζει ο Δήμος να είναι νοικοκυρεμένος.
παρά το ότι ο Δήμος δεν έχει μεγάλα έσοδα. Είναι γειτονιά η Αγία Βαρβάρα. Δεν έχει καταστήματα, δεν έχει πηγές εσόδων μεγάλες. Άρα λοιπόν είναι ακόμα μεγαλύτερος ο άθλος των συνεργατών μου, και όταν λέω συνεργατών δεν εννοώ μόνο τα πολιτικά στελέχη και τα υπηρεσιακά, που συνεχίζουμε και διατηρούμε οικονομικά, έτσι, νοικοκυρεμένο το Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Πρέπει να κάνουμε διακοπή για δελτίο ειδήσεων με την Ματίνα Κουντουρογιάννη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με την δεύτερη ώρα των δημοτικών διαπλοκών και τη συνέχεια μας στην συζήτηση με τον Δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Γιώργο Καπλάνη. Ραδιοφωνό του Ηρακλείου Αττικής, ακούτε δημοτικές διαπλοκές. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα μας. Τα μικρόφωνα Δημήτρης Μακόπουλος και Γιώργος Μισιάκας, στη ρύθμιση των ήχων ο Λεωνίδας Κιαδάς. Μαζί μας και τα ζαχαροπλαστεία Ήλιον, έτσι να πούμε, τα καταστήματα. 30 χρόνια ζαχαροπλαστεία. Στο Ηράκλειο, εδώ λεωφόρο Ηρακλείου 386. Στο Ήλιον Ηλίου 27. Στο Χαϊδάρι Φαβιέρου 4. Πέτρου Ράλε 167 στη Νίκαια. Και Ελευθερίου Βενιζέλου και 34ου Συντάγματος Πεζικού στο Πειραιά. Και δίπλα εδώ στη λεωφόρο Πεντέλης 95 Γ, στο Χαλάνδι, το νέο, το μεγαλύτερο κατάστημα των ζαχαροπλαστείων Ήλιον. Τώρα θα συγκεκριθούμε να ανοίξουν και στην Αγία Βαρβάρα. Να έχετε κι εσείς. Είναι κοντά μας στην Ήλιον. Είναι κοντά στην Ήλιον. Εξαιρετικό γαλακτομπούρικο. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι ο χορηγός μας. Πάμε να δούμε τα, για τα υπόλοιπα. Μετά τα οικονομικά, νομίζω ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας, και ίσως και γι' αυτό έχετε και τα οικονομικά περισσότερο στο μυαλό σας, είναι οι κοινωνικές δομές και πώς θα στηρίξετε. Αν δεν το έχετε αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα η Δημοτική Αρχή να είναι πετυχημένη σε αυτή τη φάση, στην προηγούμενη και, και σε αυτή την θητεία. Τι γίνεται στην Αγία Βαρβάρα? Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα που κάνω σχεδόν σε όλους είναι: μεγαλώνει ακόμα η πίτα αυτών που χρειάζονται βοήθεια, ή έχει σταθεροποιηθεί? Δυστυχώς, γιατί για να μικρή είναι αποκλείεται. Δυστυχώς μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Δυστυχώς μεγαλώνει. Δυστυχώς, και αυτό δεν είναι κάτι που το λέει απλά ο Δήμαρχος. Τα ίδια τα στοιχεία. Φαίνεται από τα νούμερα αυτό. Τα ίδια τα νούμερα, τα ίδια τα στοιχεία. Τι να δείτε τώρα για το επίδομα αλληλεγγύης, για τα ΤΕΒΑ με την κάρτα σίτησης, πόσες αιτήσεις έκαναν για την κοινοφελή εργασία. Δέστε τα νούμερα μόνο σας να δείτε. Δυστυχώς, και αυτό είναι το άσχημο. Και ξέρετε, ξεκίνησε η αυτοδιοίκηση. Από τότε είχαμε διακρίνει ότι πρέπει εκεί να κατευθυνθούμε, στην κοινωνική υποστήριξη των συνανθρώπων μας. Τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι ακόμα δεν παρέχω τίποτα. Ούτε δεν γίνεται η δουλειά σου πρέπει. Δυστυχώς. Καταρχάς πρέπει κάποια πράγματα πλέον να τα δούμε και λίγο διαφορετικά. Αυτοδιοίκηση και κεντρικό κράτος, έτσι. Να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά στο θέμα της παροχής όλων αυτών των δομών, των υποστηρικτικών για τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο η υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε αύριο με αυτούς τους ανθρώπους, όταν τελικά θα έρθουν οι μέρες της ανάπτυξης. Ας ελπίσουμε. Λέμε, ας ελπίσουμε στη χώρα. Έτσι. Η υποστήριξη σήμερα, ναι, αλλά και από την άλλη, και πρέπει να υπάρξει και εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρξει και κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα να παραμείνουν ενεργοί, γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους παρετούνται από κάποια φάση και μετά. Πολλά χρόνια άνεργοι, πιθανότατα, εκτός της διαδικασίας της κοινωνικής. Παρετούνται πολλοί άνθρωποι, και ίσως και αυτοί να είναι και αυτός ένα δικό σας στόχος, να τους κρατήσετε ενεργούς δηλαδή. Είναι μεγάλη αγωνία αυτή. Mm-hmm. Ξέρεις, η αγωνία είναι αυτή ίσως. Τι θα γίνει με τους συμπολίτες, με αυτό το κοινωνικό ιστό που τον κρατάς με τα χίλια ζόρια, έτσι, ενωμένο. Εσείς με ποιους τρόπους? Οι επιπτώσεις είναι, θα σας πω, επιπτώσεις είναι πάρα πολλές στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Που έχει να κάνει με την υγεία τους, με το εγκαταλείπουν τη ζωή τους, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο να επιβιώσουν οι οικογένειες. Αλλά και όχι μόνο με αυτό. Και είναι η ίδια ζωή, δηλαδή, η ζωή μας τώρα. Και γίνεται και λίγο ντόμινο μέσα στην πόλη όλη αυτή η ιστορία, δεν είναι? Έτσι, και έχει μετά και άλλες παρενέργειες. Εγκληματικότητα, κλοπές, επιθετικότητα. Όλοι έχουμε γίνει επιθετικοί, δεν τολμάει ένας να μιλήσει στον άλλον. Καθένας όμως έχει τα προβλήματά του. Δυστυχώς όμως τι θα γίνει, θα τρελαθούμε όλοι, θα ζούσουμε σε ένα κράτος τρέλας? Υπάρχουν λοιπόν οι δομές υποστήριξης, ναι, πρέπει να υπάρχουν, να ενισχυθούν. Και ευτυχώς τώρα με τα κέντρα κοινότητας θα υπάρξει μια ακόμα ενίσχυση όλων αυτών των κατοικοριών των εργαζομένων. Αλλά από την άλλη, ακούστε να δείτε το τρελό. Έχουμε κοινωνικά παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο.
Θα υπάρξουν τώρα, προκυρήσουμε πάλι τις θέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, μία κλείνουν, μία ανοίγουν. Μία έρχεται το προσωπικό, μία φεύγει. Έχει το βοήθεια στο σπίτι, τόσα χρόνια οι άνθρωποι εδώ το είχαμε στήσει από τότε που δεν υπήρχε χρόνια, ανάγκη. Yeah. Δουλεύουν τόσα χρόνια, είναι ακόμα με ανανέωση σύμβαση. Έχει το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, 10 χρόνια στον αέρα. Έχει συμβουλευτική για ανέργους. Και άνεργοι άνθρωποι που σε 8 μήνες θα είναι άνεργοι έρχονται να συμβουλεύσουν έναν άλλον και οι ίδιοι, ας πούμε, μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει η σύμβασή τους. Και θα κάτσουν στην απέναντι καρέκλα, ναι. Όπως ξέρεις, κάνεις τις δομές, ας πούμε, το τεβά, το ένα, προσπαθείς. Είναι άσχημο. Στείνεται ο κόσμος στην ουρά να πάρει ένα κοτόπουλο που θα φέρει και μία. Πρέπει κάποια πράγματα λοιπόν σε συνεργασία με το κράτος να αλλάξουν. Mm-hmm. Να γίνουν λίγο πιο αξιοπρεπεί και σταθερά. Οι κοινωνικές δομές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες να παρέχονται πλέον στους πολίτες. Έτσι, γιατί όταν ένας άνθρωπος σήμερα έχει την ανάγκη να τον δει ένας κοινωνικός λειτουργός ή ένας ψυχολόγος και εγώ θα του εκμυστηρευτώ την ίδια μου τη ζωή, το πρόβλημα της ζωής, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται δυστυχώς πολύ άσχημα για την ίδια τους τη ζωή. Έτσι, η κρίση τους έχει οδηγήσει εκεί και εμπιστεύονται αυτό σε έναν ψυχολόγο. Μπορεί αύριο να μην τον βρουν αυτό, γιατί θα τώρα έχει λήξει η σύμβασή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε με ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα όλοι μας. Εσάς τώρα λειτουργούν οι κοινωνικές δομές μέσω ΜΚΟ. Ναι, όπως, ναι, έχετε θέμα με κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αυτή, όλες τις δομές τις έχουμε λίγο με όλες τις εργασιακές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή, ναι, οι κοινωνικές δομές, η σύτηση ας πούμε που είχαμε από παλιά, από παλιά πριν αναλάβω εγώ δήμαρχος, από τότε είχαμε σύτηση, συνεχίζει λοιπόν και γίνεται με τους εθελοντές. Το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο γίνεται από αυτές τις δομές με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ανανεώνονται την τελευταία στιγμή, λήγουν οι συμβάσεις, ξανανεώνονται ξανά. Και τώρα είναι μέχρι το Φεβρουάριο. Δεν μπορεί, είναι μέχρι τέλος Φλεβάρι να βγουν προκηρύξεις δικές μας. Δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί. Δεν γίνεται, όχι γιατί υπάρχει μια εργασιακή αναστάτωση. Δεν έχουν βγει προκηρύξεις. Η προκηρύξη εμείς την έχουμε στείλει στο ΑΣΕ, περιμένουμε την έγκριση για να βγούμε στον αέρα. Ξέρετε όμως πολύ καλά. Θα είναι έτοιμο το σύστημα πριν. Τι να σας πω, θεωρώ ότι δεν θα είναι. Όλοι το ίδιο θεωρούν. Γιατί δεν έχει καθυστερήσει κανείς από εμάς. Υπηρετούμε όλοι ένα κράτος γραφειοκρατικό. Mm-hmm. Εγώ και τότε έλεγα ότι το πρόβλημά μας το μεγαλύτερο είναι η γραφειοκρατία και όχι τόσο η οικονομία. Mm-hmm. Λειτουργούμε αντιοικονομικά καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Είναι μιλάμε βαθιά τώρα, γραφειοκρατικό. Μιλάμε τώρα για ένα πρόγραμμα. Να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Για ένα πρόγραμμα για το συγκεκριμένο δηλαδή που θα αντικαταστήσει αυτό τον ΜΚΟ, το οποίο έχει εξαγγελθεί, αν θυμάμαι καλά, από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Έτσι, και θα έπρεπε να είναι έτοιμο πότε τον Θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί τώρα. Έτσι. Πήραμε παράταση, ξαναπήραμε παράταση. Φαινόταν όμως ότι το πρόγραμμα δεν θα μπορέσει να έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Σας σκέψη είναι καλή αλλαγή, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητώ. Mm-hmm. Εντάξει, αλίμονο προς Θεού. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουμε. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να ζούμε και την πραγματικότητα. Δεν καθυστερεί κανένας να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα στο οποίο σίγουρα και το γραφειοκρατικό έχει παίξει τεράστιο ρόλο είναι το θέμα της καθαριότητας και του περιφερειακού σχεδιασμού. Εσείς τι έχετε κάνει για τα τοπικά σχέδια διαχείρισης? Καταρχάς ανοίγεται ένα θέμα το οποίο δεν είναι απλά μεγάλο. Εντάξει, είναι θέμα δήμων, περιφέρειας και κράτους. Ακούστε να δείτε, εγώ ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Πρωτοεκλέχθηκα σύμβουλος το 1990. Μάλιστα. Από τότε θυμάμαι σκουπίδια, διαχείριση, νομαρχιακός, περιφερειακός σχεδιασμός, κεντρικό κράτος. Τα καίμε, τα θάβουμε, λίγο θα πριν φτιάξουμε εργοστάσια, δεν θα γίνει τώρα, είμαστε έτοιμοι τώρα, εκείνο τώρα, τα άλλο. Αρχή δεκαετία του 90 δεν φτιάχτηκε ο πρόοδος περιφερειακός σχεδιασμός. Ναι, λίγο πιο μετά το 95, το 92, κάπου εκεί ας πούμε. Ναι. Περίπου, αρχές λοιπόν. Αυτός που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Λοιπόν, εγώ και τώρα θα αλλάξει. Το κυπριακό μπορεί να λυθεί. Αυτό παράλληλα είναι πάνε. Λοιπόν, αλλά προσέξτε μου, φταίμε και εμείς, φταίει όμως και το κεντρικό κράτος. Όταν είναι κάποιος κυβέρνηση βέβαια, θα πάμε σε εκείνο, όταν είναι αντιπολίτευση όχι εκείνο το άλλο. Τώρα αυτό είναι κρίμα, δηλαδή έχει καταντήσει γελιότητα να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όταν λέμε ότι, και είναι πραγματικότητα αυτή, ότι για τα κράτη της Ευρώπης ήταν επιστήμη αυτό τόσα χρόνια. Και, μόνο αυτό, και η διαχείριση είναι αξιοποιήσιμη. Είναι κερδοφόρα και κερδοφόρα επιχείρηση. Και εμείς ακόμα λοιπόν
να είμαστε γι' αυτό. Υπάρχουν χώρες που έχουν φτάσει στο σημείο να εισάγουν σκουπίδια. Εμείς λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει το δικό μας το σχεδιασμό, τον τοπικό. Έχουμε υποβάλει τα σχέδιά μας, έτσι, μόνοι μας τα φτιάξαμε. Έχετε βρει πράσινα σημεία και... Έχουμε βρει πράσινα σημεία, είμαστε έτοιμοι και για διαδημοτικές συνεργασίες και με τους δημάρχους, τους Όμορους και με τον Κορυδαλό και με το Χαϊδάρι και με το Εγάλεο. Έχουμε συνεννοηθεί, θα μπορούσαμε και να ξεκινήσουμε και μια δική μας διαχείριση στη διαλογή πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Και νομίζω ότι... να το κάνει Βάρη Βουλαβουλιαγμένος. Και νομίζω ότι τουλάχιστον όσο αφορά την κατεύθυνση αυτή και το σχεδιασμό, είμαστε έτοιμοι εμείς να το ξεκινήσουμε. Υπάρχουν όμως και τα άλλα τα προβλήματα, η άλλη πλευρά που λέει ότι θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο σχέδιο με ποιον κόσμο. Mm-hmm. Καταρχάς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις υπηρεσίες καθαριότητας από την πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλους τους Δήμους. Παρότι να νιώσατε αυτό το σπάλωμα. Εντάξει, εγώ είχα 4 άτομα, δεν ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός, γιατί κάναμε μια λελογισμένη πολιτική στο θέμα των προσλήψεων πάρα πολλά χρόνια τώρα. Όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, γιατί από την ημέρα που υπήρξε η κρίση από το 2009 έχουν σταματήσει όλες οι προσλήψεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα με τις 8 μήνες συμβάσεις, άσε που δεν μπορούν οι άνθρωποι να εργαστούν σε απορριμματοφόρο. Αλλά δεν μπορούν λοιπόν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίες έχουν να κάνουν σε σχέση με την καθαριότητα ή με την ανακύκλωση. Έχετε πάρει κι εσείς απόφαση για μόνιμο προσωπικό μέσα από αυτό το νόμο που κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, όπου για την καθαριότητα θα μπορείτε να κάνετε? Θα την πάρω την απόφαση, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα της πληρωμής του προσωπικού γίνεται μόνο τα ανταποδοτικά. Έτσι. Μπορεί ένας Δήμος να έχει ένα αποθεματικό, αλλά οι περισσότεροι στα ανταποδοτικά δεν έχουν θετικό πρόσημο, οι προϋπολογισμοί. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι ίσα ίσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει οι Δήμοι να κάνουν μια αναπροσαρμογή των τελών στις τάξεις 50, 60, 70 και 100, που δεν μπορεί να την ξέρει και κανένας τι γίνεται. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, για όσο υπάρχει κρίση στη χώρα, για όσο υπάρχει μνημόνιο, να δίνεται η δυνατότητα από τα γενικά έσοδα να υπάρχει μία μικρή μεταφορά στον κωδικό της καθαριότητας, για να μπορούμε να καλύψουμε την πολύ μεγάλη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, όμως λελογισμένα. No. Ένα ποσοστό. Συγκεκριμένο ποσοστό. Αυτό λέμε στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη και σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται η συζήτηση, αλλά έχει τεθεί δηλαδή από τα συνδικαλιστικά μας όργανα αυτό. Και νομίζω ότι είναι λογικό και σωστό να γίνει αυτό. Ήταν θετικό στην τελευταία συνάντηση ο κ. Κουρλέτης. Ναι. Στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Έτσι ξέρω κι εγώ. Το ίδιο είχε πει και ο κ. Κουρουπλής. Ξέρω ότι το είπε και ο κ. Κουρλέτης. Νομίζω ότι είναι λογικό και γι' αυτό το δέχεται και η πολιτική ηγεσία. Λογικό είναι. Όταν θα φτάσει στους θεσμούς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, εντάξει, έχουμε δει όμως όλοι μας ότι δυστυχώς πολλά πράγματα από αυτά που οι θεσμοί επιλέγουν δεν είναι και οι καλύτερες πολιτικές. Δηλαδή, εντάξει, λέμε ότι θα μπούμε στις αγορές, μα με τη λογική της υπερφορολόγησης που προτείνουν οι θεσμοί, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει μέρα που θα ανατείλει ανάκαψης για τη χώρα και για τους επαγγελματίες. Πάμε και σε κανένα δύο θεματάκια τα οποία έρχονται από παλιά στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας και αξίζει νομίζω να τα αναφέρουμε. Το ένα έχει να κάνει με το νοσοκομείο σας, στο οποίο σας θυμόμαστε συχνά πυκνά να είστε στα κάγκελα εκεί για να λειτουργήσει κανονικά. Λειτουργεί κανονικά τώρα, πώς είναι? Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Καλό είναι αυτό. Είναι αυτό που έζησα και εγώ μόλις ήρθα στο σταθμό σας. Λοιπόν, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν έχουμε ησυχάσει όμως. Διεκδικούμε κι άλλα. Τι έχει γίνει? Καταρχάς, στο νοσοκομείο λειτουργεί πλέον η παθολογική κλινική και θα ενισχυθεί τώρα με προσωπικό, όπως εξήγηλε και προχθές ο υπουργός ο κύριος Πολάκης, με ιατρικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και εφημερία. Αυτό νομίζω ήταν το μεγάλο αίτημα της εφημερίας. Η παθολογική. Μεταφέρθηκαν όλα τα ιατρία του ΕΟΠΗ και του ΙΚΑ της Αγίας Βαρβάρας και του ΕΓΑΛΕΟ στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, οπότε ενισχύθηκαν η πρωτοβάθμια, ας πούμε, φροντίδα και από ειδικότητες των πολιτών. Μεταφέρθηκαν τα οδοντιατρικά τμήματα, το τμήμα φυσικοθεραπείας και προσθετικής οδοντιατρικής του ΕΟΠΗ στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας και ήδη λειτουργούν. Και ανακοινώθηκε και άμεσα, από ό,τι ξέρω, θα στελεχωθεί
η λειτουργία των χειρουργείων ως χειρουργία μίας ημέρας, mm-hmm. και αυτό ήταν αίτημα και δικό μας, που αυτό θα δίνει τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα στους πολίτες που έχουν μικρά τραύματα, μικρές επεμβάσεις αμέσως να γίνεται και να μην χρειάζονται να στείνονται 5, 6, 7 και 10 ώρες στο κρατικό ή στο αττικό το νοσοκομείο. Mm-hmm. Θα διευκολύνει δηλαδή και τη λειτουργία αυτών των νοσοκομείων. Mm-hmm. Θα ξέρει ο άλλος για μικρές επεμβάσεις, για μικρά αράματα, θα μπορεί να πηγαίνει αυθημερών στο νοσοκομείο το Δυτικής Αττικής και να εξυπηρετείται, και θα λειτουργήσει και η κλινική πόνου. Αυτά σε πρώτη φάση. Άρα ζωντάνεψε το νοσοκομείο. Γιατί το ξεκινάει και ζωντάνεψε. Ήταν έτοιμο να πεθάνει. Ναι. Είχε ουσιαστικά κλείσει. Ξεκινάει λοιπόν. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Ναι. Και προχωράμε. Ελπίζω αυτά, όταν θα λειτουργήσουν και αυτά, το ένα ξέρετε θα φέρει το άλλο. Λειτουργεί ο τεχνητός νεφρός, λειτουργούν τα ιατρία, τα μικροβιολογικά τμήματα που πλέον έχουν γίνει και ως σημείο αναφοράς εκεί, τις γενικές εξετάσεις τις κάνουν και από το κρατικό και από το αττικό νοσοκομείο. Mm-hmm. Ζωντανεύει ο χώρος και νομίζω ότι και με τις λειτουργίες των υπόλοιπων κλινικών θα αρχίσουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε. Άρα αυτός ο αγώνας δικαιώθηκε. Πάμε σε διακοπή. Δικαιώνεται. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε γιατί έχουμε κι άλλα. Γαλακτομπούρα Κοίλιον. Κάθε μέρα φρέσκο και ζεστό, φτιαγμένο με την παραδοσιακή συνταγή 30 χρόνων. Ήλιον, Χαϊδάρι, Νίκαια, Πειραιάς, Ηράκλειο και τώρα στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Πεντέλης 95 γάμα. Και φυσικά με χιλιάδες γλυκές δημιουργίες. Γαλακτομπούρα Κοίλιον. Γλυκαπόλαυση. Κανονικά θα ήταν μεγαλύτερη διακοπή, αλλά θέλουμε να προλάβουμε να πούμε 2-3 πράγματα ακόμη με τον Δήμαρχο, καθώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Όπως για παράδειγμα αυτό που είχαμε ασχοληθεί πρόσφατα σχετικά με τα έργα του μετρό, τα οποία δεχτήκατε και εσείς επιθέσεις ότι δεν τα είχατε κάνει όπως θα έπρεπε για να εξελίσσονται. Και συντροφικές. Και συντροφικές, ναι. Καλά το λες. Τώρα δεν ξέρω τι σύντροφοι έχουμε αλλάξει τώρα. Έχουν γίνει μετατοπίσεις. Τι γίνεται τώρα με τα έργα του μετρό και αν κάποια στιγμή έχουν φύγει από την πόλη σας, είναι ακόμα στην πόλη, τι γίνεται? Καταρχάς, συντροφοί μας όλοι, γιατί μας ενώνουν τα προβλήματα της πόλης και των ανθρώπων. Αλίμονο, και όλοι έχουν την αγωνία και την. Έτσι. Και την διάθεση νομίζω να συνεισφέρουν στο να λυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, αυτό με το μετρό εκείνη την περίοδο που έγινε εκφράζει την αγωνία κάποιων να προχωρήσουν τα έργα πιο γρήγορα. Νομίζω όμως ότι οι ανακοινώσεις τότε αυτές είχαν παραβιάσει πόρτες ανοιχτές, γιατί δεν είναι κάτι που το περιγράφω εγώ. Τα έγγραφα που είχε στείλει ο Δήμαρχος, οι συναντήσεις που είχε γίνει με την πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων αλλά και της διοίκησης των Αττικών Μετρών, του Αττικού Μετρού και με τους άλλους δημάρχους της περιοχής, το αποδεικνύουν ότι πριν ξεκινήσει με το τι θα γίνει με την Αγία Βαρβάρα, εμείς τρέχαμε έτσι ώστε να διευθετηθούν αυτά τα θέματα. Τώρα, ακούστε με. Καθυστέρηση και έργα μετρό, αν μας ακούσετε στη Θεσσαλονίκη θα μας δίνουν. Ναι, το μετρό στην Αγία Βαρβάρα και στον Πειραιά, από την Αγία Βαρβάρα μέχρι τον Πειραιά, είχε σταματήσει για ένα χρόνο. Ναι. Όπως ξέρετε, την περίοδο της μεγάλης κρίσης για τη χώρα. Ναι. Προβλήματα με παρά το ότι σταμάτησε ένα χρόνο, εγώ σας καλώ να έρθετε αύριο για να δείτε από μόνοι σας ότι ο σταθμός του μετρό στην Αγία Βαρβάρα, παρά την καθυστέρηση ένα χρόνο, έχει ακόμα περιχωρήσει περισσότερο από τη συμβατική υποχρέωση. Mm-hmm. Βάλανε και τις εξωτερικές σκάλες πριν από 10 μέρες. Είναι κοντά στο. Προσέξτε όμως, ακριβώς στο κέντρο. Ναι, έχει δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα, γιατί έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος και παράλληλα έχει κλείσει και ο άλλος δρόμος με ένα αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο τώρα είναι σε εξέλιξη. Λίγο αυτή την περίοδο έχουμε αλλάξει όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Είναι λίγο δύσκολο να κυκλοφορήσεις, γιατί οι κεντρικοί μας δρόμοι έχουν κλείσει λόγω του μετρό ο ένας και ο άλλος της αντιπλημμυρικής προστασίας και της αποκατάστασης της γέφυρας στο Δούσε Φαράφι. Τουλάχιστον για 2,5 μήνες περίπου ακόμα θα έχουμε μια δυσκολία. Αυτή τη στιγμή εμείς, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού και ο Δήμαρχος Νίκαιας, κάθε μήνα έχουμε συνάντηση με τη διοίκηση του μετρό εδώ και 5 μήνες περίπου, έτσι ώστε να παρακολουθούμε κάθε μήνα την πορεία και την εξέλιξη του έργου. Αυτό που φαίνεται είναι το εξής. Η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλλός και η Νίκαια, οι πιο έτοιμοι σταθμοί, πολύ περισσότερο σας είπα η Αγία Βαρβάρα, προσπαθούμε και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε να λειτουργήσουν πριν
ξεκινήσει ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι δύσκολο έργο. Ναι. Ακόμα ξέρετε, έτσι, είναι στα Μανιάτικα περίπου, ναι, μέτρο Πόντικας. Ναι. Τώρα, όσο αφορά τα έργα στην Αγία Βαρβάρα, εδώ και καιρό τα μπάζα έχουν σταματήσει. Γνωστό ήταν ότι όταν θα φτάσουμε στο τέλος του χρόνου, είχαμε ένα μήνα καθυστέρηση. Φλεβάρι δηλαδή φεύγουν τα μπάζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγαίνουν από τον Κορυδαλό. Αυτό είχε συμφωνηθεί πριν τον καινούριο χρόνο με τον Δήμαρχο του Κορυδαλού. Είχε περάσει και από τα δημοτικά του συμβούλια. Γι' αυτό σας λέω, τα έγγραφα, οι ανακοινώσεις, οι ημερομηνίες δείχνουν δηλαδή, αποδεικνύουν αν είχε γίνει κάτι ή δεν είχε γίνει. Ας πούμε. Απλά στην αγωνία όλων, εγώ αυτό κρατάω, και την αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν κριτική, είχαν αγωνία γιατί πραγματικά η πόλη έχει επιβαρυνθεί. Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Καλά προχωράει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία της επιχωμάτωσης του χώρου της πλατείας, έτσι ώστε σιγά σιγά να δοθεί και ο δρόμος, και η δέσμευση που υπάρχει από τον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, αλλά και την διοίκηση του Τατικού Μετρό, είναι περίπου στο τέλος του Φλεβάρι θα έρθουν στους Δήμους μας να ανακοινώσουν επίσημα το τι γίνεται με το σταθμό, πότε θα παραδοθεί ο σταθμός και πώς θα λειτουργήσουν οι σταθμοί και αν θα λειτουργήσουν οι τρεις σταθμοί, που πιστεύω ότι τελικά αυτό θα επιλεγεί. Πρέπει να σας πω το εξής. Το ζήτημα ότι για εσάς είναι να ανοίξουν οι δρόμοι, γιατί μέχρι αυτό τότε είναι, θα τα ακούτε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι, αυτό είναι. Εντάξει, ο κόσμος έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, σύν τον ένα χρόνο, είπαμε, της καθυστέρησης. Αυτό όμως που θέλω να ξέρετε και εσείς και οι πολίτες της Αγίας Βαρβάρας είναι το εξής, ότι μέχρι σήμερα παράδιδε το μετρό ένα σταθμό και μας άφηνε στην τύχη μας. Ναι. Εμείς τρέξαμε, διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε χρήματα από το Πράσινο Ταμείο, και άλλοι δήμοι πήρανε τώρα, αλλά αυτά τα χρήματα για την αστική κινητικότητα που εξασφαλίσαμε, θα κάνουμε μελέτη για το πώς θα είναι η πόλη μας την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πώς δηλαδή ο κόσμος θα μπορεί να κινηθεί, πώς θα λειτουργήσει πόλη, μετά, πώς θα λειτουργήσει η εμπορική δραστηριότητα, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τους συμπολίτες μας, το Δήμο μας, το να υποδεχθούν το σταθμό χωρίς μεγάλη αναστάτωση. Να μηδενίσουμε την αναστάτωση που προκύπτει από την κίνηση, την κυκλοφορία, όχι μόνο με αυτοκίνητο, αλλά και με τα πόδια των ανθρώπων που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο μετρό, και παράλληλα να αξιοποιήσουμε την μεγάλη δυνατότητα, την ιστορική δυνατότητα στο κέντρο της πόλης να υπάρχει σταθμός, έτσι ώστε εμπορικά, επιχειρηματικά, να στηρίξουμε τους ανθρώπους περιοχής. Και γιατί, με συγχωρείτε, γι' αυτό λοιπόν το επιμελητήριο, ο πρόεδρος του επιμελητήριου κ. Χατζηθεοδοσίου, η Περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου και εμείς, ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας, θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων, Περιφέρεια, επιμελητήριο και Δήμος Αγίας Βαρβάρας, πρότυπο και πρωτότυπο πιστεύω για όλη την Ελλάδα, ήδη έχει ανακοινωθεί, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο να δημοσιοποιηθεί σε όλους. Θα το δούμε λοιπόν. Ωραία, τότε. Να κλείσουμε και με ένα έργο που νομίζω έχει ίδια ηλικία με την εκπομπή, έτσι. Μιλάω για το γήπεδο στα Ρημινίτικα. Α, τι λέτε τώρα, και ολοκληρώθηκε το έργο. Απίστευτο. Το γήπεδο έγινε. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει το 98, δεν ξέρω. Λίγο μετά στα πρώτα δύο συμβούλια. Άρα, αφού αισιόδοξα τελείωσε τα Ρημινίτικα, η πορεία σα και εδώ η πορεία σα θα είναι αξιόδρυ. Το γήπεδο λοιπόν αυτό έγινε, έχουν μείνει μικρές πραγματικά λεπτομέρειες, έχουν μείνει τα αποδυτήρια που στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο περίπου ένα έργο των 80.000 θα γίνει, και ο περιβάλλον χώρος, το γήπεδο έχει τελειώσει, αυτή τη στιγμή προπονείται η ομάδα, είναι ένα όνειρο 15-20 ετών για την Αγία Βαρβάρα, αγωνίστηκε και ο προηγούμενος δήμαρχος πάρα πολύ.